Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή My City Sports από το My City Web TV του mycitynet.gr. Συντονισμένοι πάντοτε εδώ, όπως κάθε Παρασκευή και Τρίτη. Σήμερα Τρίτη, 13 Μαρτίου, και φυσικά θα είμαστε κοντά σας με την κίνηση που είχαμε το Σαββατοκύριακο στα πρωταθλήματα της, τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, την αγωνιστική δραστηριότητα στη Γάμα Εθνική όπως συμμετέχει η Νίκη Βόλου, τη Δέλτα Εθνική με τη συμμετοχή του Πειράσου αλλά και του Αλμυρού. Θα έχουμε φυσικά και μπάσκετ, τις διακρίσεις στην κολύμβηση, στο πόλο αν προτιμάτε, και το στίβο. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά όπως κάθε φορά εδώ παρέα σας για την επόμενη μισή ώρα περίπου. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως όπως κάθε φορά με το ποδόσφαιρο, το τοπικό ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα με την Α τοπική κατηγορία όπου διεξήχθη η 23η αγωνιστική. Ας περάσουμε να δούμε αρχικά τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής. Έχουμε λοιπόν, βλέπετε στην καρτέλα, το Σάββατο διεξήχθησαν 4 παιχνίδια, Σαρακινός Μαγνησιακός 0-3, Αγία Παρασκευή Απόλλων Καναλίων 2-2, Θησέας Άνθιμος Γαζής με το ίδιο σκορ 2-2, Πρώτες Ήλαιος ΑΕ Δημηνίου 0-1. Όσον αφορά τα παιχνίδια της Κυριακής, εκεί πέρα ο Ρήγας επικράτησε με σκορ 1-2 της Δήμητρας στην Ευξηνούπολη. Ο Ηρακλής Βόλου ιτήθηκε με 0-3 από τον Εθνικό και Ρήγας και Εθνικός πλέον συνεχίζουν την κούρσα για τον τίτλο. Και η Σκιάθος ιτήθηκε στην έδρα της Αθλητικής Ένωσης 2002, ενώ χωρίς αγώνα κέρδισε ο Έαντας Ουρπής τους 3 βαθμούς απέναντι στην Αθλητική Ένωση Χλώη Φερών, η οποία φυσικά και έχει αποβληθεί ως γνωστόν από το πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία μετά και την 23η αγωνιστική, όπως διαμορφώνεται. Ο Ρήγας Φερός πρώτος με 52 βαθμούς, ο Εθνικός έχει 51 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Από πολύ κοντά η ΑΕ Δημηνίου με 48, 45 η Σκιάθος, 43 ο Μαγνησιακός που μένει εύκολα, κρατιέται εύκολα στην πρώτη πεντάδα μετά την νίκη του επί του Σαρακινού, που ήταν και η πρώτη για το δεύτερο γύρο για την ομάδα του Σαρακινού. Αθλητική Ένωση 2002 37, Θησέας 36, Σαρακινός 32, 30 ο Πρωτεσίλαιος στην ένατη θέση, ΑΕΑ Σούρπης 29 στη δέκατη, Αγία Παρασκευή και Δήμητρα με 27 ισοβαθμούς στην 11η θέση, στην 13η ο Απόλλων Καναλίων με τον Άνθιμο Γαζί με 20 βαθμούς, 18 ο Ηρακλής Βόλου και μείον 3 η Αθλητική Ένωση Φερών Χλώη, η οποία έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα, έχει ένα μηδενισμό και μείον 9 βαθμούς. Πάμε να δούμε και την καρτέλα με τους scorers της πρώτης κατηγορίας. Εκεί όπου πρώτος φιγουράρει ο Σπύρος Νούσιας του Εθνικού με 21 τέρματα, ακολουθεί ο Λευτέρης Δενελάβας του Θησέα με 18, 14 για τον Ζαρκάδα της ΑΕ Δημηνίου για τον Αποστολίδη της Κιάθου, 13 ο Πλασταράς του Πρωτεσιλάου και ο Χατζέλας της Δήμητρας, 12 ο Παπαδόπουλος από τον Πρωτεσίλαο, 11 ο Τζοβάρας από την Αθλητική Ένωση 2002, όπως και ο Κοστούλας αλλά και ο Αραπίτσης τη Δήμητρα, 10 γκολ έχει ο Τζόναθαν Βαΐτσης του Εθνικού και 9 γκολ ο Ιάσον Παπαδημητρίου του Μαγνησιακού. Ας περάσουμε να δούμε πιο αναλυτικά λίγο τα παιχνίδια, να ξεκινήσουμε από το μάτς του Σαρακινού με τον Μαγνησιακό, ενώ βλέπετε σχετικά πλάνα στις οθόνες σας, ένα βίντεο, κάποια στιγμιότυπα από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Μαγνησιακός, ο οποίος έσπασε το αίτητο σερί του Σαρακινού σε αυτό το δεύτερο γύρο με επιβλητικό πέρασμα 0-3, πολύ καλή ομάδα του Βασίλη Πανόπουλου, προηγήθηκε με τον Παπαδημητρίου στο 19ο λεπτό, ο Τσουκάλης στο 69 διπλασίασε τα τέρματα για τους φιλοξενούμενους και ο Ρουμπάτης λίγο πριν το τέλος, το 81ο λεπτό, έκανε 3 τα τέρματα και έγραψε το τελικό Σαρακινός Μαγνησιακός 0-3. Όπως προαναφέραμε, ο Μαγνησιακός με αυτή την νίκη έχει φτάσει στους 43 βαθμούς, διατηρείται στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας πολύ εύκολα, ενώ ο Σαρακινός απ' την άλλη έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα περισσότερο το Θησέα στην 7η θέση και έμεινε στους 32 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι πριν από αυτό το μάτς η ομάδα του Στέφανου Ξηροφώτου ήταν αίτητη στον δεύτερο γύρο, αλλά φαίνεται ότι ο Μαγνησιακός την προσγείωσε λίγο απότομα. Πάμε και στο άλλο παιχνίδι από το οποίο έχετε δυνατότητα να δείτε αυτή τη στιγμή πλάνα στους δέκτες σας. Η Αγία Παρασκευή υποδέχτηκε τον Απόλλων Καναλίων, δύο ομάδες που μάχονται για τη σωτηρία τους στην κατηγορία. Είναι σε δύσκολη βαθμολογική θέση θα μπορούσαμε να πούμε. Η Αγία Παρασκευή λίγο καλύτερα με 27 βαθμούς, ο Απόλλων
λίγο χειρότερα με 20, 2-2 το τελικό σκορ, στο 34 σκόραρε ο Μαρμαρινός για την Αγία Παρασκευή και στο 89 ο Μαλακασιώτης. Ουσιαστικά είχαμε δύο φορές την ισοφάριση για τους γηπεδούχους, καθώς ο Απόλλων Καναλίων, συγγνώμη, προηγήθηκε στο 21 με το Μωραΐτη, ισοφάρισε ο Μαρμαρινός όπως είπαμε, πάλι ο Μωραΐτης έβαλε μπροστά τον Απόλλων στο 73ο λεπτό για να έρθει ο Μαλακασιώτης στο 89ο να δώσει το πολύτιμο, όπως αποδεικνύεται, βαθμό της οπαλίας για την ομάδα της Αγίας Παρασκευής. Πάμε και λίγο παρακάτω, όπου σε παιχνίδι που έγινε την Κυριακή, ο πρωτοπόρος Ρήγας παραμένει πρώτος, καθώς πέρασε διαπυρός και σιδήρου από τη Δήμητρα Ευξηνούπολης. Στους δέκτες σας παρακολουθείτε στιγμιότυπα από την αναμέτρηση του Ηρακλή Βόλου με τον Εθνικό. Ο Εθνικός που συνεχίζει να καταδιώκει τον Ρήγα, 0-3 κέρδισε τον Ηρακλή, που βρίσκεται πλέον σε πολύ δύσκολη θέση, μιας και είναι ουσιαστικά τελευταίος, καθώς η Χλώ έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. 0-3 με σκόρερ τον Βαΐτσι στο 50ο λεπτό και στο 62 αλλά και στο 80 τον Τσουρέλι. Εύκολη επικράτηση για την ομάδα του Αντώνη Μάνδαλου και φυσικά το μόνο που τους απομένει είναι να παίρνει τα παιχνίδια, έτσι ώστε να μπορεί να είναι σε απόσταση βολής από τον πρώτο πόρο Ρήγα, που θυμίζουμε πέρασε δύσκολα από την έδρα της Δήμητρας Ευξηνούπολης με σκορ 1-2. Στα υπόλοιπα μάτς, Θησέας Άνδημος Γαζής 2-2, Αθλητική Ένωση 2002 Σκιάθος 2-0, που αυτό το αποτέλεσμα απομακρύνει την ομάδα της Σκιάθος από την κορυφή. Πρωτεσίλα ως ΑΕΔ Μηνίου 0-1, όπως είπαμε το Δημήνη παραμένει ψηλά και σε απόσταση βολής από την κορυφή, ενώ ο Έντα Σούρπης πήρε 3 ξεκούραστους βαθμούς απέναντι στην ΑΕΚ Λοΐς χωρίς αγώνα με σκορ 0-3. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Όπως βλέπετε στις οθόνες σας, Αγχέλιος Διαγόρας 1-1, Μακρινής Αστέρας Ριζομήλου 1-3, σημαντικό διπλό για τον Αστέρα, Νέοι Αθλητές Νίκης Κένταυρος Αργαλαστής 5-1, επιβλητική νίκη για τους πιτσιρικάδες του Θόδωρου Τσαλούχου, Άρης Μελισσατίκων Ιάσον Άλλης Μεριάς 3-2, Μυρμιδόνες Ακρόπολη 0-2, σημαντικό διπλό για την Ακρόπολη, Δάφνη Πανιώνιος στο ντέρμπι 1-3, ίσως πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε, κέρδισε ο Πανιώνιος τη Δάφνη, και Μικροθήβες Πηλέας 3-1. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία της Β' κατηγορίας. Έχουμε λοιπόν τον Άρη Μελισσατίκων πρώτο με 57 βαθμούς, 56 ο Πανιώνιος στη δεύτερη θέση, Δάφνη 48, Αστέρας του Ριζομήλου 46, 45 η Ακρόπολη, 44 Νέοι Αθλητές, 31 η Μακρινίτσα και η Αγχέλος, Μικροθήβες 28, Διαγόρας 22 και από εκεί και κάτω αρχίζουν τα δύσκολα, Ιωλικός και Πηλέας με 21, Μυρμιδόνες και Σκόπελος με 19, 16 Αργαλαστή και τελευταίος ο Ιάσον Άλλης Μεριάς με 7 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα η ομάδα της Άλλης Μεριάς με μείον 6, αλλά και ο Αστέρας Ριζομήλου με μείον 2 βαθμούς. Πάμε να δούμε και τους σκόρερς της Β' κατηγορίας. Πρώτος με 17 τέρματα ο Ντενίς Φέζο των νέων αθλητών Νίκης. Ακολουθούν ο Βαριάμις του Πανιωνίου αλλά και ο Τσίρος επίσης από τον Πανιώνιο. 12 τέρματα για τον Ντουκόλη της Δάφνης. 11 ο Παντελής Χρυσοφός από τη Σκόπελο και ο Μπούρχας από τους Μυρμιδόνες. 10 γκολ ο Γκοντόλιος του Διαγόρα. Ο Σανίδας της Δάφνης που μεταγράφηκε από τον Διαγόρα στην ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Και ο Κοπάνας από την ομάδα της Ιωλικού. Πάμε να δούμε λίγο έτσι τι έγινε στα παιχνίδια πιο αναλυτικά. Ενώ βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, παρακολουθείτε στιγμιότυπα από την αναμέτρηση της Δάφνης με τον Πανιώνιο. 1-3 θυμίζουμε, επικράτησε η ομάδα του Δημήτρη Κόφα. Πιο εύκολα από ό,τι ίσως περιμένανε και οι ίδιοι. Στο 11ο λεπτό ο Καραμανιόλας άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Νέας Ιωνίας. Ο Βαριάμις στο 19 διπλασίασε τα τέρματα για τους φιλοξενούμενους για να έρθει στο 60 ο Πέτσης να κάνει 3 τα τέρματα και ουσιαστικά να κλειδώσει το τρίποντο, το πολύ σημαντικό τρίποντο σε αυτό το ντέρμπι για την ομάδα του Πανιωνίου. Η Δάφνη το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει το σκορ στο 80ο λεπτό, 10 λεπτά πριν το τέλος, με τον αρχηγό της, τον Αυλογιάρη, αλλά τίποτα περισσότερο. Με αποτέλεσμα αυτή ήταν να την κρατάει 9 βαθμούς πλέον από την κορυφή και τον Πανιώνιο με αυτό το διπλό να εξακολουθεί να έχει από κοντά τον Άρη Μελισσατίκων, από τον οποίο το χωρίζει ένας μόλις βαθμός. Λίγο πιο κάτω συναντούμε το παιχνίδι του Άρη Μελισσατίκων με τον Ιάσον Άλλης Μεριάς. Ο Άρης που είναι πρωτοπόρος παρέμεινε μετά από αυτή την επικράτηση. Βλέπετε και στιγμιότυπα από την αναμέτρηση.
Στο 13 και στο 25 ο Μελίσης ήταν αυτός που έδωσε την πρωτοπορία, την πρωτοπορία στο 13ο λεπτό για την ομάδα του Άρη. Ο Κουτσουνίδης για τον Ιάσουν άλλης μεριάς ισοφάρισε στο 17ο λεπτό. Πάλι ο Μελίσης στο 25 έβαλε εκ νέου μπροστά στην ομάδα του Άρη Μελισσατίκων. Ενδιάμεσα βέβαια είχε σκοράρει και ο Κώστας Μπασδάνης στο 22ο λεπτό. Ο Μελίσης έκανε το 3-1, ενώ το τελικό 3-2 έγραψε στο 86ο λεπτό για το φιλοξενούμενο Ιάσον ο νεαρός ο Τσελεπής. Από εκεί και πέρα ο Άρης παραμένει στην κορυφή με αυτή την επικράτηση. Ο Ιάσον άλλης μεριάς παραμένει στην ουρά. Αναμενόμενο αποτέλεσμα, πιο δύσκολο από ό,τι ίσως περίμεναν και οι άνθρωποι του Άρη Μελισσατίκων, αλλά το είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι ο Ιάσον είναι πολύ μαχητική ομάδα και παρότι βρίσκεται στην τελευταία θέση παλεύει με όλες τις δυνάμεις κάθε παιχνίδι. Πάμε να δούμε και το τελευταίο ρεπορτάζ από την Β' κατηγορία που έχει να κάνει με την αναμέτρηση των νέων αθλητών νίκης με τον Κένταυρο Αργαλαστής. 5-1 θυμίζουμε, σαρωτική η ομάδα των νέων αθλητών, δεν νομίζουμε ότι σηκώνει ιδιαίτερα κριτική το παιχνίδι. Ενώ βλέπετε τα στιγμιότυπα από την αναμέτρηση που διεξήχθη στο γήπεδο του ΕΑΚ. Ο Κεμαλή στο 20ο λεπτό ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Στο 24 και στο 37 ο Παπαναγιώτου έκανε 2 και 3 αντίστοιχα τα τέρματα για την ομάδα του Θόδωρου Τσαλούχου. Ενώ ο πρώτος σκορ της κατηγορίας, ο Ντένις Φέζο με 17 τέρματα, σκόραρε δις σε αυτό το μάτς, στο 31ο και στο 87ο λεπτό, για να διαμορφώσει το τελικό 5-1 ο Μαγκασιανός για τους φιλοξενούμενους του Κεντάβρου Αργαλαστής στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, και ενώ είχαν συμπληρωθεί τα 90 λεπτά. Οι νέοι αθλητές παραμένουν στην 6η θέση της βαθμολογίας με διαφορά 13 βαθμών από την 7η μακρινίτσα με αυτή τους την επικράτηση. Από την άλλη, ο Κένταυρος σίγουρα δεν είναι σε καλή μοίρα, καθώς είναι πρώτο-τελευταίος με 16 βαθμούς στη 15η θέση και τα πράγματα για την ομάδα του κυρίου Γόγου αρχίζουν και δυσκολεύουν αρκετά. Φεύγουμε από τη Β' κατηγορία, πάμε στη Γ' ραστιχνική να δούμε τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία αλλά και τους σκόρες. Να πάμε να δούμε τις καρτέλες. Όλα τα μάτς έγιναν την Κυριακή. Άθλιος Αλμυρού, Ηρακλής Αγίων Θεοδόρων 8-0. Μάτς που δεν χωράει κριτική φυσικά. Απόβητο Ξώτης 3-3, όπως 3-3 ήρθε και το μάτς στην Κερασιά, όπου ο τοπικός Αετός υποδέχτηκε την ομάδα της Δημητριάδας με τον Απόλλων Κροκίου να έχει ρεπό σε αυτή την 20η αγωνιστική της γάμα κατηγορίας. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Πρώτη είναι η Δημητριάς με 35 βαθμούς, ο Τοξότης ακολουθεί με 28, Απόλλων Κροκίου 25, Άθλιος Αλεμυρού 21, Απόβ 20 στην 5η θέση. Έκτη θέση για τον Αετό Κερασιάς με 17 βαθμούς και τελευταίος ο Ηρακλής με 10 βαθμούς. Η ομάδα του Ηρακλή, θυμίζουμε, ξεκίνησε με μείον 4 βαθμούς, ενώ η Απόβ αλλά και ο Αετός με μείον 2. Πάμε να δούμε και την καρτέλα με τους σκόρερς. Εκεί που πρώτος είναι ο Παρίσης από το Κρόκιο με 16 τέρματα, 13 έχει ο Ταφίλης της Δημητριάς, 11 ο Καραδήμος του Αετού, από 8 γκολ ο Μπόζης του Τοξότη, ο Σπανός του Κροκίου, ο Μπουτίνας του Άθλιο, ο Πετρόπουλος της Δημητριάς και ο Λουκάς από την ίδια ομάδα, ενώ 7 γκολ έχει ο Γιούργας για την ομάδα του Τοξότη. Αυτό ήταν έτσι και το πανόραμα της γάμα τοπικής κατηγορίας. Θα φύγουμε σιγά σιγά από τα ερασιτεχνικά, να περάσουμε στις πιο πάνω κατηγορίες και συγκεκριμένα στη γάμα εθνική κατηγορία, εκεί όπου η ομάδα της Νίκης Βόλου πέτυχε πολύ μεγάλη και σημαντική νίκη κόντρα στον οικονόμου Τσαριτσάνης με σκορ 2-1, πραγματικότητας πολύ καλή εμφάνιση σε βαρύ αγωνιστικό χώρο. Πάμε όμως να δούμε τα αποτελέσματα πρώτα και τη βαθμολογία για να ασχοληθούμε στη συνέχεια με αυτή την αναμέτρηση και να δούμε και το σχετικό βίντεο. Η νίκη λοιπόν κέρδισε, όπως είπαμε, 2-1 τον οικονόμο. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Αετός Κίδρας Εθνικός Γαζόρου 1-2 προς το τέλος, δύσκολη επικράτηση για τον πρωτοπόρο Εθνικό Γαζόρου. ΑΕΠ Ηρακλής Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας 2-0, εύκολη επικράτηση για τον Ηρακλή. Τύρναβος Τηλικράτης 0-1, σπουδαίο διπλό για την ομάδα της Λευκάδας. Νίκη Βόλου Οικονόμος, όπως αναφέραμε, 2-1. Οδυσσάς Αναγέννησης Δόξα Κρανούλας 0-0 στο μοναδικό μάτς της αγωνιστικής, της 12ης αγωνιστικής που δεν είχε κάποιο τέρμα. Ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς υπερκέρασε με 1-0 σκορ το εμπόδιο του Βατανιακού. Πάμε να δούμε
και την βαθμολογία. Εθνικός Γαζόρου πρώτος με 26, Απόλλων Καλαμαριάς 24 και δεύτερη θέση, Τηλικράτης 22, τέταρτη πλέον με 20 η Νίκη Βόλου που ξεπέρασε ουσιαστικά τον Οικονόμου με τον οποίο ισοβαθμεί, αλλά έχει κερδίσει τα μεταξύ τους παιχνίδια. 19 ο Τύρναβος. Στην έκτη θέση, ΑΕΠ Ηρακλής 15, όπως και η Δόξα Κρανούλιας, Βατανιακός 14, Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας 11, Αναγέννηση σε Ρώμ προτελευταία με 10 και ΑΕΤΟ Σκίδρα στην τελευταία θέση με μείον 11 βαθμούς. Πάμε να δούμε λίγο τώρα έτσι πιο αναλυτικά το παιχνίδι της νίκης με τον Οικονόμου Τσαριτσάνης, ενώ θα βλέπετε και τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού στις οθόνες σας. Ένα παιχνίδι που, όπως μπορείτε και εσείς να διακρίνετε, έγινε σε βαρύ αγωνιστικό χώρο. Η νίκη ήταν πάρα πολύ καλή, μπήκε πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Ευτύχησε να προηγηθεί γρήγορα στο 7ο μόλις λεπτό με τον Γιώργο Πουλάκο, έπειτα από τραγικό λάθος του τερματοφύλακα Πίτκα του Οικονόμου. Κόλλησε και λίγο η μπάλα εκεί στη λάσπη. Ο Πουλάκος σε καινή αιστεία την έσπρωξε στο τέρμα της ομάδος. Σημείωσε το 1-0. 10 λεπτά αργότερα ο πολύ καλός Παυλίδης, ο οποίος μαζί με τον Διαμαντίδη ήτανε από τους κορυφαίους της αναμέτρησης. Στο 17ο λεπτό, με πολύ ωραίο πλασέ στην κίνηση, διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα της Νίκης Βόλου. Και εκεί που φαινόταν ότι θα πάμε σε μια εύκολη επικράτηση, ήρθε στο 31ο λεπτό ο Νικούλης με μια απευθείας εκτέλεση φάλου, και ενώ η μπάλα βρήκε και στον Χολέβα, να μειώσει σε 2-1 για τον Οικονόμο και φυσικά να αγχώσει την ομάδα της Νίκης Βόλου. Στην επανάληψη είδαμε πάλι καλό θέαμα σχετικά, υπήρχαν ευκαιρίες εκατέρωθεν. Η νίκη χρειάστηκε την πολύτιμη συμβολή του τερματοφύλακά της του Βούρα, ο οποίος σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις ήταν πραγματικά εντυπωσιακός και απέκρουσε ειδικά εκείνο το φάουλ που εκτέλεσε ο Νικούλης από τα 35 περίπου μέτρα και πήγαινε η μπάλα προς το αριστερό γάμα της αιστείας του Βούρα. Κράτησε το 2-1, τελείωσε το μάτς, όλα καλά. Η νίκη κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς, έπιασε τον Οικονόμο στην τέταρτη θέση, ουσιαστικά τον ξεπέρασε, είναι σαν να πήρε 6 βαθμούς με αυτή την επικράτηση και πλέον ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον και βλέπει η ομάδα να αρχίσει σιγά σιγά να ανακάμπτει αλλά και να σκοράρει, κάτι που της έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια. Για την νίκη αγωνίστηκαν οι Βούρας, Ριζογιάννης, Λαμπρόπουλος, Χολέβας, Μικριτσιάν, Δελιζήσης, Διαμαντίδης, ίσως ο κορυφαίος αναμέτρησης, Παυλίδης στο 85 αντικαταστάθηκε από τον Μπεχλιβανόπουλο, ο Λουκίνας στο 64 αντικαταστάθηκε από τον Λαζαρίδη, Πουλάκος Αναστασίου που παραχώρησε τη θέση του στο 68 λεπτό στον Παπατζίκο. Όσον αφορά για την Τζαριτσάνη, αγωνίστηκαν οι Πίτκας, Καραγιάννης, Τσιανάκας, Παλάσκας, Φλόρος, Λεύναιτς στο 64 πέρασε θέση του Βούλγαρης, Μπαλής, Νικούλης, Κουλτσιάκης, Παπαϊωάννου, Μπανούσης, ο οποίος το 78 αντικαταστάθηκε από τον Κέρι. Αυτά λοιπόν και για την νίκη, είπαμε σπουδαίο διπλό, σπουδαία νίκη κόντρα στον Οικονόμο Τσαριτσάνης. Πάμε να δούμε όμως και την Δέλτα Εθνική Κατηγορία, εκεί όπου φυσικά έχουμε τον Πύρασο Νέα Σανχιάλο αλλά και τον Αλμυρό να εκπροσωπούν τον Ομό Μαγνησίας. Ας δούμε τις καρτέλες με τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία. Καμένα Βούρλα Αλμυρός 0-1. Σημαντικό διπλό για τον Αλμυρό που φαίνεται ότι αρχίζει και ανακάμπτει, ειδικά μετά τη νίκη κόντρα στον Πύρασο την περασμένη αγωνιστική. Πύρασο Αγρότης Λιανοκλαδίου 0-1. Πλέον τα πράγματα γίνονται δύσκολα για τον Πύρασο. Καρδίτσα Βελούχη 2-1. Μουζάκι Ελασσόνα 0-2. Ταυροπόσα Αμπελωνιακός 0-1. Και Πυργετός Αναγέννηση Καρδίτσας 0-2. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία σε 17, μετά από 17 αγώνες μάλλον. Πρώτη Ελασσόνα με 42, Αμπελωνιακός και ΑΟ Καρδίτσας με 39 στη δεύτερη θέση. Αναγέννηση Καρδίτσας με 33, Αγρότης Λιανοκλαδίου με 25, 23 το Βελούχη, 23 και ο Πυργετός. Και από την 8η θέση και κάτω γίνεται πραγματικά χαμός και όλες οι ομάδες είναι σε επικίνδυνη ζώνη. Πύρασος 17, έχασε πολύ έδαφος έπειτα από την ήττα από τον Αγρότη. Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού 14, Μουζάκι 12, Ταυροπός 10 και Καμένα Βούρλα 9 βαθμούς. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τα παιχνίδια των δύο βολιώτικων ομάδων, των μαγνησιώτικων ομάδων. Προτιμά το Πύρασο, όπως είπαμε, τίθηκε από τον Αγρότη με 0-1. Πλέον σαλιδίστηκαν οι ελπίδες για παραμονή. Αν και οι καρδισιώτικες ομάδες, κερδίζοντας Βελούχη και Πυργετό, τον κράτησαν, θα μπορούσαμε να πούμε, ζωντανό στην υπόθεση της παραμονής. Ο Αγρότης ανέβηκε κερδίζοντας τη Νέα Ανχίαλο με ένα πέναλτι στο 17ο λεπτό, που το εκτέλεσε εύστοχα
ο Σπυριδάκης έκανε το 0-1 και σκορ που ήταν έμελε να είναι και το τελικό, ενώ να σημειώσουμε ότι οι ομάδες Νέας Αγιάλου, ο Πύρασος ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίκτες, καθώς το 86 αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Μπούτλας. Για την ομάδα της Νέας Αγιάλου αγωνίστηκαν οι Γκιούρκης, Κόκας το 29 πέρασε τη θέση του Μπούτλας, Σπύρου Κοντοβάς το 46 αντικαταστάθηκε από το Διαμάντι, Γκάγκας το 56 πέρασε τη θέση του ο Κυριάκος λόγω τραυματισμού, Χάνος, Μπασδάνης, Αρσένος, Κίτσος, Πετρίδης και Τσάγκαρης ήτανε οι παίκτες που χρησιμοποίησε ο Νίκος Χατζικυριακίδης, ενώ από την άλλη ο Αγρότης παρατάχθηκε με τους Αλεξανδρή, Τζουάνα, Καβαδία, Σπυριδάκη, Μαδούρο, Στυλιανό, Κουτσούκο, στο 86 πέρασε θέση του Σκαρλάτος, Γκούρλιας, Μπουγιώτας, 92 αντικαταστάθηκε από τον Τεμίρη, Μπομπότας και Ζήσιμος. Στην άλλη αναμέτρηση, όπου ο Αλμυρός πήρε το διπλό στα Καμένα Βούρλα, με ένα γκολ που πέτυχε ο Παραγιώτης Βούλγαρης, αυτή ήταν και η πρώτη εκτός έδρας νίκη για τον Αλμυρό. Για τη 17η, χρειάστηκε να περάσουν 17 αγωνιστικές για να σημειωθεί κάτι τέτοιο. Ο Αλμυρός αρχίζει να ανακάμπτει, μπορεί να ελπίζει ίσως σε κάτι καλύτερο. Βέβαια, έχει χάσει πολύτιμο έδαφος στην μάχη για την παραμονή. Ωστόσο, μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τον Πύρασο, φαίνεται ότι ψυχολογικά τουλάχιστον οι Αλμυριώτες έχουν ανέβει αρκετά. Οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν από τον κύριο Σταματίου ήταν ο Χαλάτσης, Καράτσαλος, Δημητριάδης, Πλαβός, Ελευθερίου, Τσιάτσιος, Τσίπης, το 65 αντικαστάθηκε από τον Κατσιώτη, Παναγιώτου, Μίλτος, Λέτσος πέρασε τη θέση στο 89, Βούλγαρης, Γιαννόπουλος στο 82 αντικαταστάθηκε από τον Καψιώτη, ενώ οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν με τους Λιόλιο, Τάσιο, Μπατσογιάννη, Χουλιάρα, Κυριλή, Μαραζόπουλο, Τσάρα στο 72 Θανασιάς, Θεοδοσόπουλος στο 50 Παπαευθυμίου, Ασπιώτης, Βαριανίτη στο 82 Σπύρος και Τσίντζας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και με τη Δέλτα Εθνική ή στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα, αν προτιμάτε. Να φύγουμε από το ποδόσφαιρο, να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε στο μπάσκετ. Ξεκινώντας από την Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, εκεί όπου συμμετέχει ο Ολυμπιακός Βόλου, δεν έπαιξε αυτή την αγωνιστική. Ξεκούραστη βαθμή, καθώς επικράτησε της Ολυμπιάδας Λάρισας με σκορ 0-20 στα χαρτιά. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα όμως αναλυτικά και τη βαθμολογία. Έχουμε λοιπόν για τη 17η αγωνιστική Αθλητικός Όμιλος Ερών Πράσινη Γωνιά Τρικάλων 57-41, Μέντπαν Αθλητικός 43-60, Κομωτινή Μέγας Αλέξανδρος Εχεδόρου 77-65, Τιτάνες Δράμας ΑΕ Πηλέας 55-38, ΠΑΟΚ Δυτικής Μακεδονίας Αναγέννηση Ρησίου Νέου Ρησίου 33-56 και όπως είπαμε και νωρίτερα Ολυμπιάδα Λάρισας Ολυμπιακός Βόλου 0-20 χωρίς αγώνα, καθώς η Ολυμπιάδα έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Παναθλητικός 33, Ολυμπιακός Βόλου 32, Τιτάνες Δράμας 30, όπως και η Αναγέννηση Νέου Ρησίου. Πηλαία 28, 26 Κομωτινή, Σέρες 25, η Μεντ και ο Μέγας Αλέξανδρος έχουν 23, 20 Πράσινη Γωνιά, 17 ο ΠΑΟΚ Δυτικής Μακεδονίας και τελευταία η Ολυμπιάδα Λάρισας με 13, η οποία έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει και έναν μηδενισμό. Όπως είπαμε προηγουμένως, δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα σε αυτή την αγωνιστική, μιας και ο Ολυμπιακός πήρε χωρίς αγώνα τους βαθμούς. Πολύτιμη βαθμή για τη συνέχεια. Σίγουρα δίνουν όθηση, είναι και ξεκούραστο δίποντο για τη συνέχεια. Η ομάδα του Βόλου θέλει να μείνει ψηλά στην κορυφή και φυσικά να διεκδικήσει την άνοδό της στην παραπάνω κατηγορία. Ας περάσουμε στην Β' Εθνική Αντρών τώρα πάντοτε για τον μπάσκετο που έχουμε τη νίκη Βόλου. Παραδόξως ούτε η νίκη αγωνίστηκε συγκυριακά, αν θέλετε, όπως και ο Ολυμπιακός για την Α2 γυναικών. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής. Κόρυβος ΑΣΕ Δούκα 91-82, Φιλαθλητικός Νέα Ρίστ 72-70, ΚΑΠ Στρατόνη 94-70, Αιώλιος Τρικάλων Διαγόρας Ρόδο 78-62, Ηρακλής ΑΣΕ Βόσμου 73-69, Αναγέννηση Φλόγο Εγάλεο 64-66, Νίκη Βόλου Χαλκιδόνα 20-0, όπως είπαμε, άνευ αγώνα και Ηράκλειο ΜΕΝ 66-62. Ας περάσουμε να δούμε την καρτέλα με τη βαθμολογία. Αιώλιος Τρικάλων 42, Φιλαθλητικός 41, Νίκη Βόλου 37, μετά και το άνευ αγώνος παιχνίδι με την Χαλκιδόνα. Ηράκλειο 36, ΚΑΠ 35, 34 Κορυβός, ΑΣΕ Δούκα 33, όπως και ο Διαγόρας Ρόδο, αλλά και η ΜΕΝ, Στρατώνη 32, όπως και η Νέα Ρίστ και το Εγάλιο, 29 για τον Ηρακλή, 28 για τον Νέα Ευόσμου, για τον Νέα Ευόσμου και την Αναγέννηση Φλόγας και στην τελευταία θέση Χαλκιδόνα, η οποία έχει χαιρετήσει πλέον την κατηγορία και το πρωτάθλημα. Η νίκη, όπως είπαμε, ξεκουράστηκε, πήρε τους δύο πολύτιμους βαθμούς, παρέμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και
θέλει να βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια. Ούτως ή άλλως η πορεία της μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, θα μπορούσαμε να πούμε, και κοιτάει το επόμενο παιχνίδι το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Να σημειώσουμε ότι για τη ΓΑΜΑ Εθνική Μπάσκετ δεν είχαμε αγωνιστική το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Το επόμενο θα έχουμε αγωνιστική δράση για τις ομάδες της Μεταμόρφωσης και του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου. Επομένως, δεν θα σταθούμε πολύ στη ΓΑΜΑ κατηγορία, θα περάσουμε έτσι και θα πάμε στο πιο τοπικό, θα λέγαμε, στην Α1 ΕΣΚΑΘ και όπου συμμετέχει ο Ολυμπιακός Βόλου. Πάμε να δούμε την καρτέλα με τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία από την Α1 ΕΣΚΑΘ. Έχουμε λοιπόν Γυμναστικός Σύλλογος Ολμυρού, Ολύμπια 71-61, Τιτάνες Παλαμά, Ελασσόνα 62-45, Εθνικός Λάρισας Ανάληψη 65-60, Καλαμπάκα Νίκαια 69-57, ΕΑΛ Καρδίτσα 70-61 και Ολυμπιακός Βόλου Ικαρητρικάλων σε μια άνετη επικράτηση 69-38. Στη βαθμολογία, Τιτάνες Παλαμά πρώτη με 32, Ελασσόνα με 31 στη δεύτερη θέση, Ολυμπιακός Βόλου στην τρίτη με 30, Ολύμπια με 27, Καρδίτσα 25 όπως και η ΕΑΛ αλλά και η Καλαμπάκα. Και από εκεί και κάτω οι άλλες δύο μαγνησιώτικες ομάδες που εκπροσωπούν τον ομό Μαγνησίας στην Α1 ΕΣΚΑΘ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού είναι στην 8η θέση με 24, Ανάληψη με 23 στην 9η όπως και ο Εθνικός Λάρισας, Ίκαρη Τρικάλων με 21, 20 έχει και η Νίκαια και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ολυμπιακός θα λέγαμε είναι αυτός που, μένει ψηλά στη βαθμολογία, σε αντίθεση με τις άλλες δύο ομάδες που η αλήθεια είναι ότι δεν τα πάνε και ιδιαίτερα καλά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει ασταμάτητος, πέτυχε την 9η σερή νίκη στην 17η αγωνιστική. Εύκολη επικράτηση επί των πρώτων τελευταίων Ικάρων Τρικάλων. Για τον Ολυμπιακό ήταν και ρεβάνς, καθώς στον Α' γύρο θυμίζουμε ότι είχε χάσει με 80-71, ενώ τώρα με διαφορετικό πρόσωπο μεγαλώνει και επεκτείνει το αίτητο σερί του. Ο Ολυμπιακός έχει να χάσει από την 8η αγωνιστική στην Ελασσόνα, όπου έχει ιτηθεί με 70-66. Από εκεί και πέρα μετρά μόνο νίκες. Έχει κερδίσει εκτός έδρας τη Νίκαια με 78-88, τον Αλμυρό με 52-75, στη Λάρισα την ΕΑΛ με 63-70, αλλά και στο Βόλιο το μάτς με την Ολύμπια 77-63, την Ανάληψη με 73-71. Την Καλαμπάκα με 60-52, τις Τιτάνες Παλαμά με 63-60 και τον Εθνικό Λάρισας με 63-49. Ο Αλμυρός φυσικά πέτυχε και αυτό σημαντική νίκη επί της Ολύμπιας, με την ομάδα του κυρίου Φλεβάρη να κερδίζει 71-61, ενώ και η Ανάληψη, όπως είπαμε, έχασε στη Λάρισα από τον Εθνικό, την έφτασε στη βαθμολογία. Και στο ντέρμπι, για να κλείσουμε έτσι και με την Α1 ΕΣΚΑΘ, στο ντέρμπι της κορυφής, οι Τιτάνες Παλαμά επικράτησαν στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής με 62-45 της Ελασσόνας και ουσιαστικά εξασφάλισαν κατά ένα μεγάλο ποσοστό τους την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία. Ας φύγουμε τώρα και από το χώρο του μπάσκετ, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και διάθεση, να πάμε στον υγρό στίβο και συγκεκριμένα στο πόλο, εκεί όπου ο ΟΗΚ πέρασε στην οκτάδα που ολοκληρώθηκε στην ημιτελική φάση που έγινε στο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης νέων ανδρών. Στους 4 ομίλους αναδείχθηκαν και οι 8 ομάδες που πήραν τα εισιτήρια πρόκρισης για την τελική φάση. Οι 8 ομάδες που έχουν προκριθεί είναι ο Πανιώνιος, η Ανόγλη Φάδας από τον Α όμιλο Αττικής, τα Χανιά και οι Βουλιαγμένοι από το Β όμιλο Αττικής, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός από τον όμιλο της Θεσσαλονίκης, το Παλαιό Φάληρο και ο ΟΗΚ Βόλου από τον όμιλο του Βόλου. Οι αγώνες διεξήχθηκαν στο κολυμβητήριο της Νέας Ιωνίας. Υπήρξαν τα εξής αποτελέσματα. Καρδίτσα Παλαιό Φάληρο 1-17, ΟΗΚ Βόλου Λαμία 13-1, Λάρισα Καρδίτσα 13-3, Παλαιό Φάληρο ΟΗΚ Βόλου 14-10, ήταν εδώ γνώριση η ομάδα του ΟΗΚ. Ενώ κέρδισε τον ναυτικό όμιλο Λάρισα στο επόμενο παιχνίδι με σκορ 7-3. Η Λαμία επικράτησε με 0, ιτήθηκε με 0-6 από το Παλαιό Φάληρο, ενώ η Λάρισα τέλος κέρδισε με 16-5 τη Λαμία. Αυτά είναι συνολικά τα αποτελέσματα. Να πούμε ότι ο αγώνας Καρδίτσα ΟΗΚ Βόλου δεν έγινε επειδή δεν κατέβηκε η ομάδα της Καρδίτσας. Αυτός κατοχυρώθηκε υπέρ του ΟΗΚ με σκορ 5-0, ενώ αφαιρείται και ένας βαθμός από την ομάδα της Καρδίτσας. Όσον αφορά την τελική κατάταξη, ο ΟΗΚ τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς, πρώτο το Παλαιό Φάληρο με 12. Από εκεί και πέρα συμπλήρωσαν τις θέσεις, στην τρίτη θέση η Λάρισα με 6, η Λαμία με 3 και η Καρδίτσα με μείον 1. Θυμίζουμε, προκρίθηκαν Παλαιό Φάληρο και ΟΗΚ Βόλου. Τέλος, για να κλείσουμε με τον υγρό στίβο,
Η τελική φάση του πρωταθλήματος νέων ανδρών θα γίνει 9 και 11 Απριλίου. Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου στα γραφεία της ΚΟΕ. Να φύγουμε τώρα από τον υγρό Στίβο και να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον άλλο το Στίβο, τον κανονικό, αν προτιμάτε, εκεί όπου είχαμε συμμετοχή αθλητή από το Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου και ο λόγος για τον Κώστα Φιλιππίδη, που είναι 7ος πλέον στον κόσμο, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, όσον αφορά το άθλημα του επικοντό, με άλμα στα 5,70. Ο 26χρονος αθλητής άλτης του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου δεν κατάφερε να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ, 5,75, αφού παρότι προσπάθησε, είχε 3 άκυρα άλματα στα 5,80. Πρώτος με την καλύτερη φετινή επίδοση, ο Λαβιλενή από τη Γαλλία με άλμα στα 5,95, ενώ τον ακολούθησαν ο Ότο από τη Γερμανία και με 5,80 και ο Αμερικανός Γουόκερ επίσης με 5,80. Ας δούμε αναλυτικά την κατάταξη των 10 πρώτων. Πάντως, ό,τι και να έγινε αναμφίβολα, ο Φιλιππίδης κρατάει ψηλά την ελληνική σημαία. Κρατάει ψηλά την σημαία του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου και φυσικά δικαιώνει τους ανθρώπους που τον έφεραν στο Σύλλογο. Η κατάταξη ήταν, όπως είπαμε, ο Λαβιλενή με 5,95 στην πρώτη θέση, ο Ότο με 5,80 στη δεύτερη, ο Γόκερ με 5,80 επίσης στην τρίτη, Μόρ με 5,75 από τη Γερμανία στην τέταρτη, Μπόρχες από την Κούβα με 5,70, Λιούις από τη Βρετανία με 5,70, όπως και ο Φιλιππίδης με 5,70 η ελληνική συμμετοχή από το Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου, ο Μεσλίν από τη Γαλλία με 5,50 και ο Στάρον Μπούφερ από την Ρωσία με 5,50, ενώ δεν είχε επιτυχία άλματα ο Ροθ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάπου εδώ και με το Στίβο θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ήσασταν συντονισμένοι στο mycity.gr, παρακολουθήσατε την εκπομπή My City Sports με τον Θανάση Κόφα από την Web TV του My City Web TV. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τώρα για την Παρασκευή με τα pre-game των αγώνων του Σαββατοκύριακο που ακολουθούν. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περνάτε ακόμα πιο όμορφα. Γεια σας.